Σε συνέντευξή του στην Ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ο αρχηγό του Ιταλικού Επιτελείου Άμυνα, Ναύαρχο Κάβο Ντραγκόνε, εξήγησε τι συνέβη στην Αδριατική θάλασσα τι τελευταίε εβδομάδες, κάτι που μόλι σήμερα έρχεται στη δημοσιότητα και αφορά προσπάθεια μπλοκαρίσματο από ρωσικά πολεμικά πλοία των στενών του Οντράντο, ενώ οι Ρώσοι μετακινήθηκαν προ το Ιόνιο Πέλαγο, μετατοπίζοντα την παρακολούθησή του από μονάδε επιφανεία και υποβρύχια τη Συμμαχία. Πριν λίγο, ελληνικό UAV Heron έκανε περιπολία στο Ιόνιο Πέλαγος για να εντοπίσει τι θέσει των ρωσικών πολεμικών πλοίων και των υποβρυχίων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ναύαρχο Κάβο Ντραγκόνε. Κρατάμε υπό τα ρωσικά πλοία στην Αδριατική με μεγάλη προσπάθεια. Ο Ιταλό Ναύαρχο Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, αρχηγό του επιτελείου άμυνα, δήλωσε στην Ιταλική εφημερίδα η στρατιωτική παρουσία τη Ρωσία στην Ανατολική Μεσόγειο θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα δραστικά και αυτό θα επιφέρει πιθανή κρίση στην περιοχή. Κρατάμε ω Ιταλικό πολεμικό ναυτικό, υποέλεγχο τα ρωσικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια στην Αδριατική. Είναι απαραίτητο οι Ιταλοί πολίτε να ξέρουν ότι οι ρωσικέ μονάδε επιφανεί δεν έχουν χαθεί ούτε μία στιγμή από τα μάτια μα. Υπενθυμίζω ότι οι ρωσικά πολεμικά πλοία που ευρίσκονταν στην Αδριατική σίγουρα δεν απέκλεισαν τη διόρυγα του Οτράντο και η κυκλοφορία όλων των πλοίων συνεχίστηκε αθόρυβα. Ήταν μια επιχείρηση περιπολία του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού που αντιμετώπισε αμέσω τη δράση του Ρωσικού πολεμικού ναυτικού δεν ήταν αντιπαράθεση μεταξύ του ΝΑΤΟ και των Ρώσων ή μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων. Αν και στην περιοχή έπλεε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Truman, αλλά η δράση των Ιταλικών μονάδων επιφανεία που πήραν άμεσα αντίμετρα κατά των Ρώσων. Μόλι η Ιταλική Ανώτατη Ναυτική Διοίκηση αντιλήφθηκε τι ρωσικέ κινήσει, ο Ναύαρχο Αουρέλιο Ντεκαρολή κινητοποίησε τι πλησιέστερε μονάδε επιφανεία που διέθεται, οι οποίε ασχολούνταν με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό τη Επιχείρηση Ειρήνη υπό το ΝΑΤΟ. Παρακολουθήσαμε και εξακολουθούμε να το πράττουμε όλα τα ρωσικά πολεμικά πλοία και υποβρύχια συνεχώ και δεν αφήνουμε ούτε στιγμή. Τώρα τα ρωσικά πολεμικά πλοία δεν είναι πια στην Αδριατική, έχουν μετακινηθεί νοτιότερα στο Ιόνιο Πέλαγο, τόνισε ο ίδιο. Ο Ιταλό, ανώτατο αξιωματικό, αποκάλυψε ουσιαστικά ότι οι Ρώσοι επιχείρησαν με καταδρομικά και υποβρύχια του να προβούν σε ένα ιδιότυπο αποκλεισμό των ασθενών του Οτράντο με μια κίνηση που παραπέμπει ευθέω σε πολεμική περίοδο. Αυτή τη στιγμή, τρει διαφορετικέ ρωσικέ μονάδε επιφανεία έχουν εισέλθει στην Αδριατική θάλασσα όπου βρίσκεται το αεροπλανοφόρο Τρούμαν και η ομάδα μάχη του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.